Και από μένα και επίσημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Έλλη και την Αναστασία για την όμορφη πρόσκληση. Είναι χαρά μας να μπορούμε να μοιραστούμε το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την επιστήμη των πολιτών στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Οπότε, να κάνω μόνο μια διευκρίνηση ότι η παρουσίαση είναι κάπως μεγάλη. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, θα παρακολουθούμε τις ερωτήσεις στο chat για να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικά και να λύνουμε όποιο θέμα και ερώτημα προκύπτει κατευθείαν. Λοιπόν, ξεκινώντας, φαίνεται η οθόνη μου, ελπίζω να είναι όλα εντάξει, γιατί μοιράζομαι την Φαίνεται παρουσίασή μια μου. χαρά. Ωραία, Ναι. τέλεια. Ευχαριστώ, Ευχαριστούμε. Αναστασία. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω πρώτα μια εισαγωγή για μας, για το ποιοι είμαστε. Η ελληνογερμανική αγωγή είναι ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ανατολική Αττική. Είναι ένα μεγάλο σχολείο που καλύπτει όλες τις βαθμίδες. Υπάρχει από προ-προνήπιο μέχρι και τρίτη λυκείου. Εγώ ουσιαστικά δεν είμαι εκπαιδευτικός, είμαι ερευνητής που μαζί με μια ομάδα 20 ατόμων εργαζόμαστε στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης ελληνογερμανικής αγωγής. Είμαστε ένα αυτόνομο τμήμα ερευνητών και project managers που εργαζόμαστε αποκλειστικά με χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εθνικά και το βασικό μας ενδιαφέρον προφανώς είναι η εκπαίδευση. Όχι στενά οι τυπικές μορφές μάθησης. Ασχολούμαστε και με θέματα περιφερειακά της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το bullying και συναισθηματική νοημοσύνη και ό,τι έπεται γύρω από την εκπαίδευση. Αλλά στα πλαίσια της εκπαίδευσης ασχολούμαστε τόσο με προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης, όσο και άτυπης και μη τυπικής. Προσωπικά ανήκω στην ομάδα που ασχολούμαστε κυρίως με το science education, δηλαδή με την διδακτική των επιστημών. Αυτό που σήμερα και όπως το περιγράψαμε και στην πρόσκλησή μας είναι γνωστό και ως STEAM. Science, Technology, Engineering, Art και Mathematics. Ουσιαστικά λοιπόν όταν προέκυψε η επιστήμη των πολιτών για εμάς την αντιληφθήκαμε λίγο πιο ιδιαίτερα από το πώς γενικώς αντιλαμβανόμαστε την επιστήμη των πολιτών που γίνεται όλο και πιο γνωστή και πιο μπαίνει πια σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και αποκτά τη δική του υπόσταση. Ακριβώς επειδή το τμήμα μας ασχολείται κυρίως με προγράμματα γύρω από την εκπαίδευση, προσπαθήσαμε να την προσαρμόσουμε και να τη φέρουμε πιο κοντά στα δικά μας ενδιαφέροντα. Και ενώ όλοι όταν μιλάμε για επιστήμη των πολιτών στην εκπαίδευση φαντάζονται μαθητές να φοράνε τις στολές τους και να κρατάνε σημειώσεις και να αναπαράγουν όλο το στερεότυπο γύρω από τον επιστήμονα, όπως ακριβώς και στην εικόνα που σας έχω, εμείς προσπαθήσαμε να το αντιληφθούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους μαθητές αντιμέτωπους με την πραγματική επιστήμη που λαμβάνει αυτή τη στιγμή η χώρα, τόσο σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα, όσο και σε επιστήμη που μπορεί να παράγεται μέσα στα σχολεία μας, μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα. Εδώ σας έχω αυτά τα τρία παραδείγματα. Στο πρώτο αριστερά βλέπετε ένα journal ουσιαστικά για τις ανάγκες του citizen science στην εκπαίδευση. Θεωρήσαμε ότι υπήρχε η ανάγκη να υπάρχει ένα online journal που θα μπορεί να φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα μαθητών που έχουν ακολουθήσει όλη τη διαδικασία της επιστημονικής μεθοδολογίας, αλλά έχουν και το evaluation του peer review. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό, περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως, γιατί νιώσαμε την ανάγκη της ύπαρξης ενός τέτοιου journal? Γιατί το τελευταίο στάδιο, και ξεκινάω ανάποδα, της επιστημονικής έρευνας, είναι να μπορείς να δημοσιεύεις κιόλας τα ευρήματά σου. Και έτσι, μέσα από αυτό το journal, το οποίο φιλοξενείται
μάλιστα από το ΕΚΤ, από τις πλατφόρμες του ΕΚΤ, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να παράγουν, να δημοσιεύουν την εργασία τους, άρα να ολοκληρώνουν ό,τι έχουν κάνει στα πλαίσια της επιστήμης των πολιτών. Κάτω δεξιά βλέπετε κάποια δεδομένα από σεισμούς, σεισμολογικά δεδομένα. Αυτή είναι η δεύτερη δραστηριότητα που παρέχουμε στους μαθητές και την οποία θα αναλύσουμε αρκετά. Φέρνουμε τους μαθητές πολύ πιο κοντά με την έννοια του σεισμού, με τα δεδομένα που προκύπτουν από το σεισμό και προσπαθούμε να τους τραβήξουμε την προσοχή στο να δημιουργήσουν πια, έχοντας αυτά τα δεδομένα, να δημιουργήσουν λύσεις και να συμμετέχουν στην έρευνα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Και η τρίτη παράμετρος είναι αυτή της σύγχρονης επιστήμης που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στα μεγαλύτερα κέντρα στην Ευρώπη και όχι μόνο, μέσα από αυτό που θα λέγαμε, αυτό που ονομάζουμε Nobel επιστήμη, δηλαδή επιστήμη που πραγματικά είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ας μιλήσουμε πρώτα για το σχολικό δίκτυο σεισμογράφων. Όποια στιγμή θέλετε, παρακολουθώ το chat, όποια ερώτηση μου λέτε και την απαντάω. Τι εννοούμε όταν λέμε σχολικό δίκτυο σεισμογράφων? Λοιπόν, η ελληνογερμανική αγωγή, εδώ και κάποια χρόνια, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχει προσπαθήσει και καταφέρει να δημιουργήσει αυτό το σχολικό δίκτυο σεισμογράφων. Πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά μαζευτήκαμε 5 χώρες που πραγματικά έχουν θέμα με τους σεισμούς και αυτές είναι η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Κύπρος και η Ελλάδα και αναλάβαμε μέσα από χρηματοδοτούμενα έργα να εξοπλίσουμε σχολεία με σεισμογράφους. Οι σεισμογράφοι αυτοί είναι συσκευές όχι τεράστιου κόστους, χωρίς βέβαια να χάνουν τίποτα σε αξιοπιστία, που τοποθετούνται στο σχολείο, στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον, ανοιχτά, στο ισόγειο. Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν και να έχουν επαφή με το instrument ανά πάσα στιγμή. Και ουσιαστικά ξεκινάμε από την έβρεση ενός σχολείου, τη συνεργασία με έναν δραστήριο εκπαιδευτικό που μπορεί να παρακολουθεί το τι συμβαίνει με το σεισμογράφο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή και δίνει συνεχώς δεδομένα. Αφού τα συγκεντρώσουμε, τα διαδίδουμε σε όλο το δίκτυο των σχολικών σεισμογράφων που υπάρχει στις χώρες που σας ανέφερα νωρίτερα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν, οι σεισμογράφοι για τους οποίους σας μίλησα είναι όλα αυτά τα κόκκινα σημαδάκια και τα γκρι που βλέπετε πάνω στο χάρτη. Υπάρχει μία απόσταση, η μεγαλύτερη είναι από το Ισραήλ, που βλέπετε εδώ πέρα που έχουμε εγκαταστήσει έναν σεισμογράφο, μέχρι και τις Αζόρες της Πορτογαλίας. Οι συγκεκριμένοι σεισμογράφοι τοποθετήθηκαν έξτρα από τους 5 χώρες που σας ανέφερα στην αρχή, διότι θεωρήθηκε ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ερευνητικό, να παίρνουμε δεδομένα και από αυτές τις περιοχές. Ιδιαίτερα στις Αζόρες, που υπάρχει και έντονο γεωλογικό ενδιαφέρον. Αν κάποιος λοιπόν μπει αυτή τη στιγμή, που μπορεί οποιοδήποτε να μπει σε αυτό το σχολικό δίκτυο, μπορεί να πάρει δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Εάν δείτε στα δεξιά, υπάρχει αυτή εδώ η λίστα, που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε κάθε έναν σχολικό σταθμό. Η λίστα, αν πάτε πιο κοντά, έχει μια τέτοια όψη και πατώντας πάνω σε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς πρακτικά, παίρνεις αυτή την πληροφορία. Δηλαδή, ανοίγει η πληροφορία ακριβώς πάνω στο σημείο
που βρίσκεται ο σχολικός σεισμογράφος και παίρνει τις εξής πληροφορίες. Πώς είναι το όνομα αυτού του σεισμογράφου, σε ποιο σχολείο βρίσκεται και τις συντεταγμένες τους. Άρα, σε μια πρώτη φάση μπορείς να έχεις αυτές τις πληροφορίες που μπορούν να σου φανούν χρήσιμες, πιθανόν για να το συνδυάσεις με κάποιο πείραμα αργότερα που θα έχεις και τα δεδομένα από αυτό το σχολείο. Συνάμα όμως μπορείς να κάνεις και συλλογή δεδομένων. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση απλά σε δεδομένα τα οποία αναλύουν. Οι μαθητές συλλέγουν μέσα από τους σεισμογράφους πραγματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Διότι οι μαθητές, ανά πάσα στιγμή, στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένο με το σεισμογράφο, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα. Χαρακτηριστικά επέλεξα να σας δείξω μια τέτοια εικόνα, για να δείτε ότι μιλάμε για raw δεδομένα. Δεν μιλάμε καν για ένα αυτοματοποιημένο πράγμα, όπου ουσιαστικά οι μαθητές παίρνουν έναν πίνακα με αριθμούς που αντιστοιχούν στα δεδομένα του σεισμογράφου. Παίρνουν αυτό το ρο πράγμα που στη μία κλίμακα βλέπουν το χρόνο και στην άλλη βλέπουν τη δόνηση. Λοιπόν, και δεν έχουν πρόσβαση, και αυτό έχει σημασία, μόνο στα δικά τους δεδομένα. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα όλων των σεισμογράφων που ανήκουν σε αυτό το δίκτυο. Και το δίκτυο αυτό μπορούν επίσης ανά πάσα στιγμή να το δουν και να το αντιστοιχίσουν, να δουν ξανά να αντιστοιχίσουν στην πρώτη στήλη με το όνομα του σεισμογράφου, με τις συντεταγμένες που βρίσκονται, με το σημείο στο οποίο βρίσκεται, με τον τύπο του σεισμογράφου, θα επανέλθω σε αυτό, και με το εάν είναι συνδεδεμένο ή όχι, διότι ενδέχεται για οποιοδήποτε λόγο, να έχει κλείσει εκείνη τη στιγμή. Όχι βέβαια ότι συνίσταται, διότι έχει σημασία συνεχώς να τροφοδοτεί με δεδομένα. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο σεισμόμετρο. Η επιλογή της τεχνολογίας δεν ήταν τυχαία. Ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα, τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα Raspberry Shake. Είναι μια συσκευή, η αξία της νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξεπερνάει τα 50 ευρώ. Και τα δεδομένα που δίνει είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Οπότε έχει επιλεχθεί ουσιαστικά, υπάρχει έρευνα δηλαδή και papers που έχουν δημοσιευθεί, έχει επιλεχθεί ως η επικρατέστερη συσκευή για citizen science projects. Όχι μόνο στο education, αλλά εάν θέλει κάποιος να συγκεντρώνει τέτοια δεδομένα και να τα επιστρέφει σε ένα ερευνητικό κέντρο που τα συγκεντρώνει, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα δεν έχουν νόημα προφανέστατα μόνο για την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αυτά τα δεδομένα τα παρακολουθεί και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Και έτσι αποκτάει, όχι ότι δεν έχει το δικό του δίκτυο, αλλά αποκτάει ακόμα περισσότερη πρόσβαση σε δεδομένα, αποκτάει ακόμα, τροφοδοτείται από ακόμα περισσότερα δεδομένα που φυσικά και έχουν. Συγγνώμη. Ναι, για να παρακολουθήσετε. Ναι, συγγνώμη, υπάρχει κάποια ερώτηση. Α, νομίζω ότι κάποιος μόλις μπήκε στη πλατφόρμα που ήταν ανοιχτό το. Α, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Okay. Οπότε φανταστείτε ότι και εκείνη και το Citizen Science, ότι ουσιαστικά οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα δίνουν δεδομένα πολύ σημαντικά. Και στην Ελλάδα, που είμαστε και η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει, δίνουν πίσω δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην έρευνα, τη συνεχή έρευνα που διεξάγουν. Προχωρώντας, πέρα από τη λίστα των σταθμών, μπορούμε να έχουμε και άλλες πληροφορίες. Πολύ πιο συγκεκριμένες, όχι μόνο εάν είναι online ο σταθμός, όπως μπορείτε να δείτε στην τρίτη στήλη, μπορούμε να δούμε αν είναι εντάξει, εάν τα δεδομένα είναι της στιγμής. Χαρακτηριστικά, έχω επιλέξει μία που φαίνονται δύο σταθμοί που έχουν μικρές καθυστερήσεις. Και στην τέταρτη στήλη που μπορείτε να δείτε πότε ήταν η τελευταία στιγμή που κράτησε
δεδομένα, αλλά και πόση καθυστέρηση είχε. Αυτά σας τα ξέρω ότι δεν είστε σεισμολόγοι, γεωλόγοι και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για σας, ούτε εγώ είμαι, αλλά σας επιλέγω να σας τα δείξω για να δείτε σε πόση λεπτομέρεια μπαίνει και πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα που δίνουν. Ενώ κανείς ακούει ένα επιστημονικό πείραμα, ένα σεισμόμετρο σε ένα σχολείο και φαντάζεται ότι τα παιδιά παρακολουθούν, δείτε σε πόση λεπτομέρεια μπαίνει και δείτε το και από τις δύο πλευρές, σε πόση πραγματική επιστήμη εκτίθενται οι μαθητές με μία συσκευή που υπάρχει εξωτερικά στο ισόγειο του σχολείου τους, αλλά και από την άλλη, πόσα πραγματικά δεδομένα επιστρέφουν στην ερευνητική κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα που ερευνά αυτό το πολύ σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή. Και επίσης μπαίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι, όπου αυτά τα δεδομένα μπορούν οι μαθητές, αλλά και όποιος θέλει, και εσείς, εάν μπείτε στο δίκτυο αυτό, εάν μπείτε εννοώ στο link, δεν υπάρχει λόγος να ανήκει στο δίκτυο, να κατεβάσετε τα δεδομένα τα πιο πρόσφατα που υπάρχουν. Όχι σε μορφή πια, όπως είναι το seismic wave που σας έδειξα, την κυματομορφή που σας έδειξα νωρίτερα, αλλά σε πραγματικά ένας πίνακας με τα δεδομένα που χρειάζεστε. Πιθανότατα. Συγγνώμη, να επιστρέψω λίγο στην τεχνολογία. Η σημασία του μικρού κόστους της συσκευής επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο, διότι υπήρξαν και σχολεία που ενώ δεν επιλέχθηκαν να έχουν σεισμογράφο, γιατί προσπαθήσαμε οι σεισμογράφοι να τοποθετηθούν σε σχολεία που είχε σημασία, που έχει σημασία. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε έναν σεισμογράφο στην Ίσυρο. Φανταστείτε πόση σημασία έχει και τι δεδομένα θα επιστρέψει. Λοιπόν, υπήρξαν κάποια σχολεία τα οποία δεν είχε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον να τοποθετηθεί ένας σεισμογράφος, όμως τα σχολεία αυτά, επειδή το κόστος ήταν πολύ μικρό, δεν ξεπερνούσε τα 50 ευρώ, μπόρεσαν και το εγκατέστησαν μόνοι τους. Και έγιναν μέρος του δικτύου και μπόρεσαν στα σχολεία αυτά να έχουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από τους σεισμογράφους. Ωραία όλα αυτά, είπαμε τι επιστρέφουν, τι εφαρμογή όμως θα μπορούσε να έχει στην τάξη κάτι τέτοιο. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τρεις τύπους εφαρμογών. Το πρώτο είναι οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του καθηγητή να παρακολουθούν τα δεδομένα που παράγονται και να εκτίθενται σε αυτήν επιστήμη και όπως μίλησε και η Έλλη, να έχουμε ένα engagement, δηλαδή να εμπνέουμε τους μαθητές να ακολουθήσουν θετικές καριέρες έρευνας. Μετά, φυσικά, είναι οι hands-on activities, δηλαδή δημιουργικές δραστηριότητες που οι μαθητές συμμετέχουν. Δυστυχώς, το θέμα είναι τέτοιο που έχουμε καταλήξει ότι δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μαθητές κάτω της 5ης Δημοτικού, οπότε απευθυνόμαστε κυρίως σε μαθητές 5ης, 6ης Γυμνασίου και Λυκείου. Είναι λίγο δύσκολες οι έννοιες γύρω από τη σεισμολογία και δεν μπορούμε να τους προσεγγίσουμε. Αλλά φυσικά, η τρίτη δυνατότητα είναι οι μαθητές πια να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και όπως σας είπα πριν, πάντα με την καθοδήγηση του καθηγητή, να διεξάγουν μια ολόκληρη έρευνα και στο τέλος να τη δημοσιεύσουν. Εμείς σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε εκπαιδευτικοί και πόσο θα θέλατε να επιμείνω σε αυτό το θέμα. Εάν θέλετε μου γράφετε στο chat και βλέπω. Εμείς σε μια προσπάθεια το τμήμα μας να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή όχι απλά να παρέχουμε το εργαλείο, αλλά να τους στηρίξουμε και με εκπαιδευτικό υλικό, έχουμε δημιουργήσει μια κοινότητα όπου ουσιαστικά παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό, educational resources, όχι μόνο υλικό αυτόνομο, αλλά ολόκληρα σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Σας έχω χαρακτηριστικά εδώ πέρα, το ανήσυχη γη, ο επιταχυντής, έχει όλα τα μεταδεδομένα που χρειάζονται, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται, σε ποια γλώσσα είναι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Ωραία, τέλεια, γεια σας κύριε Βασάμι. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί όπως είναι ακριβώς, αλλά μπορούν να κάνουν και ό,τι
αλλαγές χρειάζονται. Για παράδειγμα, μπορεί να το βρείτε αυτό και να απευθύνετε σε μαθητές γυμνασίου και να θέλετε να το κάνετε λίγο πιο σύνθετο, ώστε να μπορεί να απευθυνθεί σε μαθητές λυκείου. Μπορεί να εργάζεστε σε ένα σχολείο ή να θέλετε να κάνετε μια διαθεματική δραστηριότητα με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια των αγγλικών του σχολείου σας και να αποφασίσετε να το μεταφράσετε. Οπότε, έχετε στο νου σας ότι μπορείτε είτε να αξιοποιήσετε το υλικό όπως είναι, είτε να κάνετε ό,τι άλλες ό,τι άλλες προσαρμογές θέλετε. Εδώ πέρα σας έχω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που είναι πολύ ξεκάθαρα γύρω από το σεισμόμετρα, ανήσυχη γη επιταχυντής ή μία δραστηριότητα που μπορείτε να βρείτε το χρόνο και το επίκεντρο ενός σεισμού χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τρεις σταθμούς που είναι στην πρόσβασή, έχετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, αλλά και στις συντεταγμένες τους, μπορούν οι μαθητές σας εύκολα να βρουν το επίκεντρο. Έχετε όμως προς υπόψη σας ότι με αυτά τα δεδομένα μπορείτε να κάνετε και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Εδώ σας έχω επιλέξει δύο. Η μία είναι η μελωδία της γης. Αυτή είναι μια πολύ πολύ ωραία δραστηριότητα, όπου έχουμε καταφέρει να από την κυματομορφή που προκύπτει από έναν σεισμό, να παράγεται ένας ήχος. Και όχι απλά ήχος, αλλά να το μετατρέπουμε σε μια μελωδία. Έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για να μην σταθώ πολύ, θα μου στείλει ένα mail και θα του στείλω ακριβώς όλο το υλικό. Φανταστείτε ότι υπάρχει και μια εφαρμογή που οποιαδήποτε μελωδία θέλεις, την περνάς και την βγάζεις με ενορχίστρωση που θυμίζει Bach. Οπότε πολλούς σεισμούς, λίγο πιο δυνατούς για να έχει σημασία, τους έχουμε περάσει και τους έχουμε ακούσει μελωδία Bach. Φανταστείτε τι ενδιαφέρον έχει, τι διαθεματική προσέγγιση μπορεί να είναι και γιατί πραγματικό STEM μιλάμε, όπου η τέχνη συνδυάζεται με την επιστήμη και τα μαθηματικά. Αλλά σας έχω και άλλη μία δραστηριότητα που μιλάει για τα ηφαίστεια. Προφανώς μπορεί να συνδεθεί. Αυτό σας είπα και πριν, πόση σημασία έχει για μας να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε σεισμογράφους σε σημεία που μας δίνουν, που έχουν σημασία και μας δίνουν και άλλα δεδομένα, όπως η Νήσιρος, όπως η Σαντορίνη, όπως οι Αζόρες. Άρα, σκεφτείτε ότι δεν στεκόμαστε μόνο στους σεισμούς, αλλά μπορούμε να επεκταθούμε και σε άλλες θεματικές. Και εδώ θέλω να σας παρουσιάσω μια ακόμα άλλη θεματική που μπορεί να προκύψει από το δίκτυο σεισμογράφων, που είναι πολύ πιο σύνθετη, το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Θα σας βάλω ένα βιντεάκι να δείτε. Δεν έχει ήχο, όμως έχουμε φροντίσει να έχει ελληνικούς υπότιτλους. Δείτε το λίγο και θα σας δείξω πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Συγγνώμη. To answer that, we need to understand some theories behind how earthquakes occur. Earth's crust is made from several vast, jagged slabs of rock called tectonic plates, each riding on a hot, partially molten layer of Earth's mantle. This causes the plates to spread very slowly at anywhere from 1 to 20 centimeters per year. But these tiny movements are powerful enough to cause deep cracks in the interacting plates, and in unstable zones, the intensifying pressure may ultimately trigger an earthquake. It's hard enough to monitor these minuscule movements, but the factors that turn shifts into seismic events are far more varied. Different fault lines juxtapose different rocks, some of which are stronger or weaker under pressure. Diverse rocks also react differently to friction and high temperatures. Some partially melt and can release lubricating fluids made of superheated minerals that reduce fault line friction, but some are left dry,
prone to dangerous buildups of pressure. And all these faults are subject to varying gravitational forces, as well as the currents of hot rocks moving throughout Earth's mantle. So which of these hidden variables should we be analyzing, and how do they fit into our growing prediction toolkit? Because some of these forces occur at largely constant rates, the behavior of the plates is somewhat cyclical. Today, many of our most reliable clues come from long-term forecasting related to when and where earthquakes have previously occurred. At the scale of millennia, this allows us to make predictions about when highly active faults, like the San Andreas, are overdue for a massive earthquake. But due to the many variables involved, this method can only predict very loose time frames. To predict more imminent events, researchers have investigated the vibrations Earth elicits before a quake. Τέλεια. Επιστρέφω. Συγγνώμη. Επιστρέφουμε στην παρουσίασή μας. Με συγχωρείτε. Έλλη, Αναστασία, είναι όλα εντάξει? Ναι, είναι μια χαρά. Okay, τέλεια. Βλέπουμε. Συγγνώμη, απλά. Τέλεια. Για κάποιο λόγο απλά δεν βλέπω το chat, οπότε αν... Α, το chat το βλέπω τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να μείνει από αυτό το βίντεο ήταν το σύστημα έγκυρης πρόβλεψης. Προειδοποίησης, μάλλον. Είναι λάθος να μιλάμε για πρόβλεψη στο σεισμό. Είναι δεδομένο πια ότι οι σεισμολόγοι δεν μπορούν να κάνουν καμία πρόβλεψη. Στο βιντεάκι είδατε ότι από την αρχή της ανθρωπότητας προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό που κάνει, τι γίνεται, κινείται και αν προλαβαίνουμε να έχουμε, αν μπορούμε να τον προβλέψουμε όταν έρχεται, δεν μπορούμε. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διοργανώσαμε τον Οκτώβριο του 2019 το Hackwake. Ήταν μια διοργάνωση όπου καλέσαμε εκπαιδευτικούς να έρθουν στις εγκαταστάσεις μας και να ουσιαστικά αυτό που τους παρήχαμε ήταν δεδομένα μεγάλων σεισμών πάνω από 6 Ρίχτερ, τα οποία είχαν καταγραφεί από τους σεισμογράφους μας και τα οποία τα είχαμε πάρει από το περιβάλλον του δικτύου και τα είχαμε
βάλει σε τέτοια μορφή που να μπορούν να τα διαχειριστούν μέσα στην πλατφόρμα Helix, το Hellenic Data Service, που υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά τους καταρτήσαμε στο πώς να μπορέσουν να επιστρέψουν στην τάξη, να πάρουν αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python σε συνεργασία με τους μαθητές τους να φτιάξουν ένα σύστημα, ίσως μια εφαρμογή θα μπορούσε να είναι, έγκυρες προειδοποίησεις. Η Έλλη πρέπει να έστειλε και το link που φαίνεται η δομή του Helix. Οπότε, εδώ πέρα βλέπετε ότι ήδη ένας εκπαιδευτικός στην αριστερή εικόνα που συμμετείχε κατάφερε να δημιουργήσει αυτή τη γεματομορφή μέσα από τη γλώσσα Python. Το δεύτερο κομμάτι του Hackwake θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, όπου οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους πια, θα επιστρέψουν για να μας δείξουν αυτόν τον κώδικα και αυτός ο κώδικας που θα τρέξει καλύτερα θα κερδίσουν ένα σεισμογράφο για το σχολείο τους. Για να καταλάβετε λοιπόν τι εννοούμε όταν λέμε σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και γιατί πια αυτό πραγματικά αποκτά μεγάλη σημασία τόσο για την, για τους ερευνητές όσο και για την ίδια την κοινωνία, δείτε εδώ σε αυτή την εικόνα. Στα αριστερά βλέπετε στην κόκκινη τα κύματα του σεισμού ταξιδεύουν έτσι όπως φαίνεται ακριβώς. Το κόκκινο και το κίτρινο. Το κίτρινο βλέπετε ότι είναι το πρώτο κύμα, το οποίο τρέχει πολύ πιο γρήγορα από αυτό που θα κάνει την καταστροφή. Εάν εμείς εκεί έχουμε τοποθετημένο έναν σταθμό και αν μπορέσουμε να εξακριβώσουμε με παραπάνω... Γιατί πείτε ότι ένας σταθμός ο οποίος βρίσκεται στο σχολείο της Σπάρτης χτύπησε. Το πολύ δυνατά και έδωσε ένα λάθος σήμα. Εάν όμως μπορέσεις να το επαληθεύσεις με άλλους δύο τουλάχιστον κοντινούς σεισμογράφους, σημαίνει ότι είναι κίνδυνος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αν αυτοί οι σεισμογράφοι δώσουν αυτό το σήμα, θα μπορέσει να πάει σε αστικά κέντρα, σε μεγάλες... Ευγενία. Δεν ακούτε ούτε εσείς, έτσι? Ναι, δεν υπάρχει καλό σήμα. Καθόλου, βασικά. Εγώ ακούω κανονικά, δεν με ακούτε? Τώρα, τώρα ακούγεσαι. Ευγενία, πάλι δεν ακούμε. Τώρα πρέπει να με ακούτε. Τώρα εντάξει? Ναι. Εντάξει? Ναι, ναι, ωραία. Ακούγεται. Ωραία. Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε λίγο από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούγατε? Από το πρώτο, ξεκίνησα από εκεί που έλεγες για το πρώτο wave. Ωραία. Αυτό που έλεγα είναι ότι το πρώτο wave, το οποίο είναι η αίσθηση, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από αυτό που θα κάνει. Έτσι, αν εμείς έχουμε τοποθετημένο εκεί πέρα έναν σεισμογράφο που μας δώσει ένα σήμα και έχω άλλους δύο τουλάχιστον κοντινούς που μου επαληθεύσουν ότι όντως το ένα δυνατό κουδούνι από το σχολείο ή ένα χτύπημα κατά λάθος και μου το επαληθεύσουν, θα μπορούν... μέσα από μία εφαρμογή στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να μειώσουμε τις καταστροφές. Αυτή, δυστυχώς, η δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Μπορεί να είναι από 2 έως και 10 το πολύ δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε όμως πόση σημασία θα έχει, για παράδειγμα, η ΔΕΗ να λαμβάνει ένα τέτοιο σήμα και να κατεβάζει, για παράδειγμα, τον πραγματικό γενικό και να σταματάει το ρεύμα. Ή να έχετε έστω να ξέρεις ότι κάτι θα συμβεί και να μπορέσεις να προστατευτείς, να μην μπει στο ασανσέρ, να μην κατέβεις. Οπότε, ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόβλεψη, αλλά ένα τέτοιο σύστημα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από το δίκτυο σχολικών σεισμογράφων, φανταστείτε τι τεράστιο κέρδος θα είχε για την κοινωνία και όχι μόνο για την ερευνητική κοινότητα.
Προχωράω λοιπόν στη δημοσίευση της διαδικασίας. Όπως σας είπα και στην αρχή, λίγο πιο επιγραμματικά, θεωρήσαμε ότι οι μαθητές δεν θα έπρεπε απλά να νιώθουν ως επιστήμονες πραγματοποιώντας έρευνα, αλλά να την ολοκληρώναν και με τη δημοσίευση της δουλειάς τους. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε το Open Schools Journal. Είναι ένα επιστημονικό περιοδικό από μαθητές για μαθητές. Ακολουθεί όλη την επιστημονική μεθοδολογία και έχει και peer review διαδικασίες, οπότε μπορούμε να εγγυηθούμε και το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα σας έχω τα τρία, μπορείτε να δείτε τα τρία τεύχη που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Σας το στέλνω και στο chat. Τα τρία τεύχη που έχουν κυκλοφορήσει είναι διεθνές, δεν είναι μόνο στα ελληνικά, προφανώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 56 άρθρα τα οποία είναι επάνω και μέσα σε αυτό το σχολικό έτος θα δημοσιευθούν ακόμα 86 σε 4 διαφορετικά τεύχη από το μαθητικό συνέδριο των πειραματικών σχολείων Ελλάδας, αλλά παράλληλα δουλεύουμε και για 2 ειδικά τεύχη τουλάχιστον. Το ένα με την Ευαγγελική Σχολή, που πιστεύουμε ότι γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο θα εκδοθεί, αλλά και για ένα τεύχος το οποίο θα είναι στα γερμανικά από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Εάν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μπαίνετε ελεύθερα προφανώς στο link που σας έδωσα με τους μαθητές σας και να αξιοποιείτε όλα αυτά τα papers, ή εάν και εσείς σε πλαίσια απευθύνομαι στους εκπαιδευτικούς, πραγματοποιείτε project με τους μαθητές σας, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, τόσο με guidelines πολύ αναλυτικά που υπάρχουν σε μορφή παρουσίασης, αλλά για όλα τα βήματα και για την ανάπτυξη του άρθρου με template συγκεκριμένα, αλλά και για την δημοσίευσή του και για όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν. Και επανέρχομαι, αφού είδαμε και το journal, για να πάμε στην εκπαιδευτική κοινότητα. Για να στηρίζετε όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συγκεντρώνονται και να έχουν ένα περιβάλλον που όλο αυτό το υλικό είναι συγκεντρωμένο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει πάνω στην πλατφόρμα Όσος. Πάλι ίσως δεν με ακούτε πολύ καλά. Με ακούτε? Ναι, ακούγεται μια χαρά. Α, εντάξει, γιατί μου έβγαλε μήνυμα ότι ίσως δεν με ακούτε καλά. Ακούγεται αυτή καλά. Ωραία, ευχαριστώ Αναστασία. Αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα υπάρχουν 88 μέλη. Υπάρχουν 26 projects τα οποία προτείνουμε εμείς σε εκπαιδευτικούς να τα πραγματοποιήσουν με τους σεισμογράφους. Υπάρχουν 5 συζητήσεις που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ίδια ενδιαφέροντα γύρω από τους σεισμογράφους έχουν συζητήσει. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε που έχουν αναπτύξει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα resources που παρέχουμε, σαν αυτά που σας έδειξα νωρίτερα, με το επίκεντρο, για παράδειγμα, ή με τη μελωδία, αλλά και τα activities που γίνονται. Οπότε, αν ανήκετε σε αυτή την πλατφόρμα, μπορείτε, συγγνώμη, σε αυτή την κοινότητα, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, μπορεί να μου στείλει ένα email, το οποίο θα δείτε μετά, και να σας προσκαλέσω στην κλειστή αυτή εκπαιδευτική κοινότητα, για να λαβαίνετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των σεισμογράφων. Οπότε, συνοψίζοντας, στην αρχή μιλήσαμε για μαθητές ως ερευνητές. Αναλύουν, μελετούν, παρουσιάζουν και δημοσιεύουν. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά παρακολουθήσαμε όλα αυτά τα βήματα στα πλαίσια της παρουσίασης. Δίνουμε στους μαθητές πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία οι ίδιοι στην πραγματικότητα δημιουργούν κιόλας, διότι με εργαλεία που βρίσκονται μέσα στο σχολείο τους και με τα οποία έχουν άμεση επαφή, μπορούν να παράγουν δεδομένα. Μπορούν να αναλύουν αυτά τα δεδομένα οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια και εκπαιδευτικά projects, να αναλύουν αυτά τα δεδομένα και να, μέσα από τη μελέτη τους, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και να πραγματοποιούν ερευνητική διαδικασία. Να εξάγουν συμπεράσματα, τα οποία, για παράδειγμα, θα μπορούν να επιστρέφουν στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και να δημοσιεύουν όλη τους τη δουλειά
σε ένα επίσημο επιστημονικό journal, το οποίο ακολουθεί όλες τις διαδικασίες του peer review. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω χρονικά είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι το email μου. Με χαρά και μετά το τέλος του webinar, όποιος θέλει, όποια ερώτηση θέλει ή να σας στείλω link σε σχέση με το journal ή με την κοινότητα ή να σας προσκαλέσω για μέλη και ό,τι άλλο χρειαστείτε με στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, Ευγενία, για την όμορφη και επεξηγηματική παρουσίαση. Έλλη, βλέπουμε ότι έτσι συνοπτικά κάνουμε μια μικρή σύνοψη της παρουσίασης ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδικτυακές κοινότητες παρέχουν δυνατότητες για μια πραγματική σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Αν κάνω κάποιο λάθος, Ευγενία, μπορείς να διορθώσεις. Πολύ ωραία τα λες. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι η επιστήμη του πολίτη στην εκπαίδευση να αξιοποιεί τις δυνατότητες της σημερινής κοινωνίας για να σπάσει τα όρια μεταξύ των παραδοσιακών πρακτικών. Και βλέπουμε ότι με τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα επιστήμης των πολιτών ενθαρρύνεται η σωστή διδακτική των STEM που είχες αναφέρει προηγουμένως. Science, ακριβώς. Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Οπότε, ήταν αρκετά επεξηγηματικό. Μπορούμε να αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό ή και η Έλλη, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Εγώ θα περιμένω μέχρι το τέλος. Θα αφήνω πρώτα λίγο να δούμε αν έχουμε κάτι στο chat. Αν έχει κάποιος να προσθέσει κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω προς το παρόν. Νομίζω ότι ένας κύριος από το ΙΚΟ ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα. Ήταν σε μια ερώτηση που είχες κάνει, Ευγενία. Ναι, ναι, ο κύριος Βαρσάμης μάλιστα είναι ένα από τα σχολεία. Της ΙΚΟ που ανήκει στο σχολικό δίκτυο. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θα ήθελε να πει κάτι. Πρόσφατα έχουν παραλάβει το σημογράφο τους. Φυσικά και η ΙΚΟ έχει και πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο κύριος Βαρσάμης να προσθέσει κάτι. Μάλλον όχι. Δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται, ναι, γιατί είδατε άνοιξε το μικρόφωνο, λέει, δεν ακούγονταν, ναι. Δεν ακούγεται. Ναι, δεν ακούγεται. Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Μπορεί να μας γράψει στο... Ναι, αν θέλετε κύριε Βαρσάμι, γράψτε και θα το επαναλάβουμε. Έλληνα Στασία, να κλείσω την οθόνη μου. Ναι, ναι, να σε βγάλω από presenter, αν θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω, όση ώρα περιμένουμε να γράψει ο κύριος Βαρσάμης, ότι μίλησες στο πρώτο part, στην αρχή κάπου, για αξιοπιστία, ότι υπάρχει μεγάλη λεπτομέρεια στην συλλογή και στην καταγραφή στην περιγραφή των δεδομένων. Ωστόσο, η αξιοπιστία, ήθελα να τονίσω ότι βρίσκεται και στις υποδομές που επιλέγουμε και εκεί, πάνω σε αυτό, ήθελα να σταθώ και να δώσω την προσοχή όλων στο... Α, μισό λεπτό, γιατί δεν το έχω κάνει. Στο Helix, στο Εθνικό Αποθετήριο Δεδομένων στην Ελλάδα. Και εκεί, όπου είναι η υποδομή, η οποία συλλέγει τα δεδομένα αυτά, στην ουσία, όπως ανέφερες και εσύ προς το τέλος. Ακριβώς. Και έχει σημασία ότι για το Helix να πούμε ότι όχι απλά τα συλλέγει, τα φέρνει και σε μορφή τέτοια που μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε. Διότι οι σεισμογράφοι τα δεδομένα τα παράγουν σε ένα αρχείο τύπου SAC, S-A-C, το οποίο δυστυχώς από τους τυπικούς οικιακούς, ας πούμε, υπολογιστές δεν είναι πλήρως αξιοποιήσιμα. Δηλαδή, εάν δεν έχεις... τα συγκεκριμένα προγράμματα, δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις πλήρως. Όμως, με τον τρόπο που μετατρέπονται στο θα πάρει και να τα αξιοποιήσει. Κάτι μας έγραψε και ο κύριος Βαρσάμης. Ναι. Θέλετε να το διαβάσω εγώ, θέλετε εσείς. Όχι, μπορείς να το διαβάσεις, ναι.
Ωραία, μας γράφει ο κύριος Βαρσάμης. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτικών και μαθητών. Συγγνώμη, για να επαναλάβω, για όποιον δεν το άκουσε νωρίτερα, ο κύριος Βαρσάμης είναι ένα από τα σχολεία που πρόσφατα έλαβαν το σεισμογράφο και έγινε και η εγκατάσταση και η σύνδεση με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Άρα, μόλις έχουν ξεκινήσει και ανήκει στο δίκτυο. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτικών και μαθητών. Κάναμε μια πρώτη γνωριμία με τον σεισμογράφο και ετοιμάζουμε δραστηριότητες πάνω σε αυτές που μας δείξατε, τις οποίες θα παρουσιάσουν οι ίδιοι μαθητές σε συμμαθητές τους, τόσο από το σχολείο μας σε πρώτη φάση, όσο και ευρύτερα αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρσάμη. Βλέπετε την εμπιστοσύνη. Δεν σε ακούμε, Ευγενία. Τώρα. Τώρα, ναι. Τώρα με ακούτε. Τώρα έχει πάλι προβλήματα. Όχι, έτσι. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Λέω, δείτε πόση σημασία έχει αυτό που αναφέρει ο κ. Βαρσάμης, τόσο για το ίδιο το σχολείο, αλλά και σε μικρές κοινωνίες, ακόμα πιο μικρές από το γράφο, πώς μπορεί να φτάσει σε όλη την κοινωνία. Για ένα άνοιγμα τους, αργότερα μπορεί να είναι σε άλλα σχολεία που μπορούν να επισκεφθούν το σεισμογράφο σε αυτό το σχολείο και να δουν, αλλά και ένα άνοιγμα και στο Δήμο, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να σας παρέχουμε κάποια δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στις δομές αντίδρασης του Δήμου, για παράδειγμα, σε όλο αυτό το reaction που χρειάζεται όταν συμβαίνει ένα σεισμός. Θέλοντας να πω ότι μιλάμε για μια πραγματική επιστήμη των πολιτών που επιστρέφει πραγματικά στην κοινότητα, όχι μόνο στην ερευνητική, στην ίδια την κοινωνία. Ναι. Όχι, νομίζω ότι φαίνεται η σημαντικότητα και όλο αυτού του εγχειρήματος και είναι από τις δραστηριότητες που θα ήθελα και εγώ να αρχίσω να κοιτάω περισσότερο. Να δω λίγο τι και πώς μπορούν. Ερώτηση που ήθελα να κάνω. Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο δίκτυο σεισμογράφων? Καταρχήν, σε αυτή τη φάση απευθυνόμαστε κυρίως σε σχολεία. Οπότε, για αρχή, να είναι σχολείο. Οι χώρες που έχουν συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα, όπως είπα, είναι Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρος και Ελλάδα, άρα είναι σχολεία σε αυτές τις 5 χώρες. Σε αυτή τη φάση γίνεται μια επιλογή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, πέρα από δηλαδή, τα σχολεία που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, γίνεται μια επιλογή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ώστε να έχει κάποιο ενδιαφέρον, να έχουν κάποιο ενδιαφέρον τα δεδομένα που παίρνουμε. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα σε ένα χωριό να τοποθετηθούν 2 σεισμογράφοι. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να είναι σε περιοχές που έχουν απόσταση, ώστε όλη η κοινωνία να έχει όφελος από αυτό. Οπότε, για αρχή, αν ενδιαφέρεται κάποιο σχολείο, μπορεί να μας στείλει ένα mail, να μπει στα σχολεία που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και να αξιολογηθεί εάν θα μπορέσει να πάρει το σεισμογράφο ή όχι. Όμως, πέρα από αυτό, γι' αυτό στάθηκα στην παρουσίασή μου και στο κόστος του σεισμογράφου. Ο σεισμογράφος που επιλέξαμε να έχουμε είναι αυτός που φαίνεται να είναι ο πιο αξιόπιστος και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το κόστος είναι γύρω στα 50 ευρώ, οπότε νομίζω ότι και για το προϋπολογισμό ενός δημόσιου σχολείου δεν είναι ένα κόστος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η διεύθυνση του σχολείου. Οπότε, εάν ενδιαφέρεται κάποιο σχολείο, μπορούμε να το στηρίξουμε σε όλη τη διαδικασία, εάν έχουν ήδη τον εξοπλισμό, και να αναλάβουμε τη σύνδεσή του και να συμμετάσχει κανονικά στο δίκτυο. Και έχω και άλλη ερώτηση. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος... Συγγνώμη, έχω αρκετές ερωτήσεις, νομίζω. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος στο Hackwick, στη δεύτερη φάση που είπες? Λοιπόν, στη δεύτερη φάση, που είναι ένας τρόπος για να αποκτήσει κανείς και σεισμογράφο στο σχολείο του, θα συμμετάσχουν τόσο άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει στην πρώτη φάση για να έρθουν πια με τους μαθητές τους, αλλά θα κάνουμε ένα άνοιγμα και σε νέους εκπαιδευτικούς. Οπότε, όποιον τον ενδιαφέρει, μπορεί να μου στείλει ένα mail, έκφραση ενδιαφέροντος, και να συγκεντρώσει τα στοιχεία για όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να επανέλθουν.
Ωραία, γιατί νομίζω ότι θα είναι, δεν θα υπάρχει νέο, δυνατότητα για νέους, νέα μέλη συμμετέχοντες. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι λίγο πιο περίπλοκο και δύσκολο για τους νέους. Δεν θέλαμε να αποκλείσουμε κάποιον που θέλει να συμμετάσχει, mm-hmm. αλλά αυτοί που έχουν ήδη συμμετάσχει έχουν μια κατάρτιση παραπάνω. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Να κάνω την ίδια ερώτηση και για το επιστημονικό περιοδικό. Ποιοι μπορούν να... Βεβαίως. Στο επιστημονικό περιοδικό μπορούν να συμμετάσχουν οποιοδήποτε καθηγητής, γιατί συνήθως, όχι συνήθως, πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη ως καθηγητή, γιατί είμαστε λίγο αυστηροί στις διαδικασίες που ακολουθούμε και χρειάζεται ένας ενήλικας να ελέγχει και τα άρθρα τους. Οποιοδήποτε... οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, είτε ως μονάδα, δηλαδή συνεργάζεστε με μία ομάδα μαθητών και μπορείτε να παρέχετε κάτι, είτε και ως σχολική μονάδα ολόκληρη. Δηλαδή, σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα τεύχος με την Ευαγγελική Σχολή. Οι Ευαγγελικοί Σχολές συγκεντρώθηκαν, τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του journal και συγκεντρώθηκαν κάποιοι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων, βέβαια πάντα STEAM, και σε συνεργασία με τους μαθητές τους έφτιαξαν papers. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία της κρίσης, που ως σχολείο, δηλαδή, θα είναι ένα special τεύχος της Ευαγγελικής Σχολής. Οπότε, είτε ως μονάδα μπορείτε να στείλετε ένα paper, εμείς να φροντίσουμε να γίνει η κρίση του και μετά, όταν προκύψουν αρκετά, να δημοσιευθεί, είτε να, ως σχολείο, να έχουμε ένα ολόκληρο τεύχος δικό σας. Επίσης, να πω ότι μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ειδικότητα το STEAM ή και επίσης ότι μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δεν δεσμεύεστε να είναι μόνο στα ελληνικά και το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά στα projects υπάρχει και μια διαθεματική προσέγγιση, οπότε μπορεί να είναι ένα ελληνικό σχολείο το οποίο να θέλει να δημοσιεύσει τη δουλειά του στα αγγλικά, για παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Και επίσης, η τελευταία δυνατότητα που θέλω να αναφέρω είναι ότι μπορείτε να δημοσιεύσουν με αυτές σας και πόστερ σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει μία εικόνα. Είναι μια διαφορετική διαδικασία. Θα χρειαστεί βέβαια να παρουσιάσουν και τη δουλειά τους, όχι απλά να στείλουν το πόστερ, αλλά μπορεί να είναι και η δημοσίευσή τους μπορεί να είναι και τέτοιου είδους. Και ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από τον καθηγητή? Κοίταξε, οι καθηγητές συνήθως αυτά τα project τα κάνουν ούτως ή άλλως. Εάν παράλληλα με το project καταγράφουν, καθοδηγούν τους μαθητές να καταγράφουν στο template που εμείς τους δίνουμε, οπότε τους ευκολύνουμε σε αυτό, να καταγράφουν τη διαδικασία, στο τέλος απλά πρέπει να δούνε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το άρθρο και απλά να το καταθέσουν. Και εμείς αναλαμβάνουμε την κρίση του άρθρου με συγκεκριμένο επιστήμονα που είναι εξειδικευμένο σε αυτό το αντικείμενο. Κάνουν ό,τι αλλαγές τους συστήσει και δημοσιεύεται. Πολύ ωραία. Νομίζω mm-hmm. ότι λήφθηκα. Εύχομαι και... Τέλεια, χαίρομαι. Αναστασία ή κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι? Μας κάλυψες με τις ερωτήσεις. Νομίζω ήταν όλα οκ. Okay. Ωραία. Επομένως, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να το κλείσω εδώ. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία, και όλους. Σου λεπτάκι να δω. Κάτι γίνεται εδώ. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε το τέλος της παρουσίασης με το τέλος. Ναι, ναι, θα μοιράσουμε όπως κάθε φορά, θα μοιράσουμε και τα slides και τα slides της παρουσίασης και τις ερωτήσεις σε ξεχωριστό, πιο εύκολη υπολογισή σε αυτές. Ναι, αυτό. Εμείς, Αναστασία, θέλεις να πεις ίσως για το νέο μας, τη νέα σειρά που ξεκινάμε? Ναι, βασικά προγραμματίζουμε, αυτό ήταν το τελευταίο webinar για το 2019 και ευχαριστούμε την Ευγενία που
μας έκλεισε αυτή τη χρονιά με την παρουσίασή της. Για το επόμενο webinar προγραμματίζεται μέσα στο Φεβρουάριο περίπου. Απλά θα ενημερωθείτε σύντομα, όπως κάνουμε πάντα, για το πότε, ημερομηνία, θέμα και όλα τα υπόλοιπα. Και θα αρχίσει μια καινούρια, η δεύτερη σειρά webinar για το 2020, το οποίο περίπου θα έχουμε ένα κάθε μήνα. Έτσι το έχουμε προγραμματίσει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς ένα κάθε μήνα, μέχρι το καλοκαίρι. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για το πρόγραμμα. Ναι. Να ευχηθούμε... Άρα, ναι. Το ίδιο θα έλεγα. Το ίδιο, ναι. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία και αρκετά webinars του χρόνου. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να πω και από μεριάς μου τις ευχές μου. Θα πάρετε την παρουσίαση, αλλά επιμένω, στο τέλος της παρουσίασης υπάρχει το email μου. Ό,τι θέλετε, όποια ερώτηση, όποια διευκρίνηση, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, για τη φιλοξενία. Ήταν χαρά μου. Εμείς ευχαριστούμε, Ευγενία. Εμείς ευχαριστούμε. Μιλάμε για ανοιχτή επιστήμη και νομίζω ότι αφήνουμε πίσω την επιστήμη των πολιτών, οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από σένα να πραγματοποιήσουμε αυτό το webinar. Χαίρομαι πολύ. Καλές γιορτές, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή σας.